Reuters, ο Πούτιν δείχνει τον διάδοχό του, ο ήρωας της Ρωσίας και οι κυρώσεις. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, λοιπόν, διόρισε την Τετάρτη τον Αλεξέι Ντιούμιν, πρώην σωματοφύλακά του, γραμματέα του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Επικρατείας, μια κίνηση που τροφοδοτεί περαιτέρω τις εικασίες ότι τον προορίζει για τον διάδοχό του στην Προεδρία της χώρας. Υπενθυμίζεται πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανεξελέγει για ακόμη μία εξαετή θητεία τον Μάρτιο και έχρισε τον Μάιο τον Ντιούμιν 51 ετών σύμβουλό του σε ζητήματα άμυνας, φέροντάς τον στην Μόσχα και πιο κοντά στο κέντρο της εξουσίας, αναφέρει στην ανάλυση του το Reuters. Η ελίτ της Ρωσίας είναι βουβή με τον διορισμό του Ντιούμιν ως γραμματέα του Κρατικού Συμβουλίου, δήλωσε στο Telegram ο Σεργέι Μάρκοφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου και υποστηρικτής του Πούτιν. Αυτό θεωρείται ως επιβεβαίωση ότι ο Ντιούμιν είναι ο μελλοντικός πρόεδρος της Ρωσίας, η επιλογή του Πούτιν, είπε ο Μάρκοφ, προσθέτοντας ότι αυτό έλεγαν οι φήμες εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει δημόσιος διάλογος ή αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το ποιος θα μπορούσε τελικά να διαδεχθεί τον Πούτιν, ο οποίος είναι 71 ετών και αναμένεται να κυβερνήσει για χρόνια, αλλά οι διορισμοί του συγκεντρώνουν την προσοχή για πιθανές ενδείξεις που ενδεχομένως να αποκαλύπτουν το όνομα του επόμενου υποψηφίου για την Προεδρία. Η δημόσια αναγνώριση ενός πιθανού διαδόχου, ωστόσο, εγκυμονεί ορισμένους κινδύνους στο να θεωρηθεί κανείς ως αμφισβητείας του Ρώσου Προέδρου, αλλά το όνομα του Ντιούμιν μεταξύ άλλων ήταν εδώ και καιρό αντικείμενο εικασιών μεταξύ της πολιτικής ελίτ της Ρωσίας. Ο Πούτιν προεδρεύει του Συμβουλίου και εδώ και καιρό υπάρχουν εικασίες ότι ο ρόλος του νέου επικεφαλής θα μπορούσε να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Σύμφωνα με τις αλλαγές που πραγματοποίησε ο Πούτιν το 2020, ο ρόλος του Κρατικού Συμβουλίου που συγκεντρώνει τους επικεφαλείς των περιφερειών της Ρωσίας κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα για πρώτη φορά. Οι πολιτικοί αναλυτές θεώρησαν ότι αυτό άνοιξε τον δρόμο για να γίνει τελικά μια πιο ισχυρή δύναμη. Ο Ντιούμιν γεννήθηκε στο Κούρκ της Δυτικής Ρωσίας το 1972 και είναι παντρεμένος ενώ έχει έναν γιο. Παρά τις διάφορες εμφανίσεις του στην κρατική τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι γνωστό όνομα μεταξύ των Ρώσων εκτός της περιοχής που κυβερνούσε, αλλά είναι πολύ γνωστό στους πολιτικούς κύκλους, στον στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών. Αποδέκτης του ανώτατου κρατικού βραβείου ήρωας της Ρωσίας, ο Ντιούμιν εισήλθε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φορών της Ρωσίας, η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια της ελίτ του Κρεμλίνου το 1995 και ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια του Πούτιν κατά την πρώτη και δεύτερη θητεία του. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.